Πρόσκαιρο διάλειμμα στην παρατεταμένη καλοκαιρία και στις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα φέρει από τα μέσα της εβδομάδας στην Κρήτη το βόρειο ρεύμα. Οι νότιες περιοχές του νησιού αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο με νεφώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Τετάρτη αναμένεται ότι θα έχουμε μια σταδιακή ενίσχυση του βορείου ρεύματος, αρχικά στα κεντρικά πελάγη και στα νότια του νησιού, όπου εκεί η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 6, τοπικά και τα 7 μποφόρ. Από την Τετάρτη προβλέπεται και υποχώρηση της θερμοκρασίας, που θα διαμορφωθεί σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 24 βαθμούς. Πιο αισθητή θα είναι η πτώση του υδραργύρου από τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ ενισχυμένοι βοριάδες θα επικρατούν και την Παρασκευή. Πιο ενισχυμένοι στα 6 και 7 μποφόρ θα είναι και στα κεντρικά πελάγη, καθώς επίσης και στα νότια του νησιού. Και μάλιστα οι μέγιστες εντάσεις θα ξεπερνούν ακόμη και τα 7 προς 8 μποφόρ, καθότι θα λειτουργούν ως καταβατικοί άνεμοι. Καλοκαιρία και ξηρασία κρατούν τον τουρισμό. Ταυτόχρονα όμως επηρεάζουν αρνητικά την αγροτική παραγωγή, με τους κατοίκους της Κρήτης να προσδοκούν τις πολυπόθητες φθινοπορεινές βροχές. Εγώ είμαι τουρίστ από την Αυστραλία, είναι τώρα πολύ ωραία για μένα. Καταρχήν είμαστε στο γαϊδροκαλόκαιρο που λένε, λίγο πριν τον Άγιο, το Άγιο Δημητράκικο καλοκαίρι. Εντάξει. Δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή έντονη. Εκτός το ότι θα τα αγοράζουμε όλα ακριβότερα, καταστράφηκε και μια μερίδα κόσμου, η αγροτική. Όχι, πιστεύω ότι θα βρέξει, γιατί πρέπει οι αγρότες έχουν πρόβλημα. Και άμα δεν το πιστεύουμε, δεν θα βρέξει ποτέ. Έχω μαλλοβρία, δηλαδή έχουν εξτραθεί τα πάντα στην Κρήτη. Δεν το βλέπω. Η ξηρασία σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να ανεβάσουν τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, θέτοντας σε επιφυλακή την πολιτική προστασία και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.